Γεια χαρά σε όλους τους παικτούρες! Γεια χαρά σε όλους τους μάγκες! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Valhalla. Εδώ είσαι όλα about the game, παικτούρες. Αμελικό. Ίσως είναι το τελευταίο επεισόδιο, ίσως είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο. Έχουμε πει ότι κοντεύουμε στο τέλος. Αν έχετε χάσει τα προηγούμενα, πάνω δεξιά θα βγει playlist για να τα τσεκάρετε. Είναι πολλά, είναι μεγάλη σειρά. Αλλά είναι πολύ ωραία σειρά, οπότε αξίζει τον. Έχει επεισόδια, κάργα. Έχει κάργα να καείτε. Επίσης, μάγκες, αν είστε νέοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή για να μην ξεχάσετε το καμπανάκι και να έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τα καθημερινά βίντεο που έχουμε και τα live-άκια. Και επίσης δείτε και το GameGord, θα βγει πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Κάντε και μια γραφούλα και καμπανάκι. Ναι, καθημερινά βίντεο και live-άκια. Τώρα έχουμε επιστρέψει στο χωριό. Α, μπράβο. Πρέπει να δώσουμε αναφορά, να πούμε τι έγινε. Πρέπει να είναι η γυναίκα αυτή του Hunwall. Πρέπει να είναι η γυναίκα του, η αλήθεια είναι. Και πρέπει να τους ανακοινώσουμε ότι... Γεια σας. Το προηγούμενο επεισόδιο ήταν σάντε, μπορώ να πω. Πολύ... Ήτανε ρε φίλε, ήτανε. Μπορούμε να πούμε ότι πάλεψε πολύ γενναία, γιατί όντως πάλεψε. Αυτό θα πω, εννοείται. Εννοείται. Δεν είναι κάτι το τρομερό αυτό που της είπε, αλλά έπρεπε. Είδες φίλε, κάνει διαφορά όμως. Θα είναι και καλύτερα. Ναι. Καμιά φορά τα λόγια ρε φίλε βοηθάνε. Όχι πάντα, αλλά καμιά φορά. Μπορεί να μην αλλάζουν το γεγονός. Σίγουρα. Πάει έχουν κολμάγκες. Τώρα δώσαμε την αναφορά εδώ στην κοπελιά. Πάμε και στην άλλη μέσα. Εντάξει, ήμουν σίγουρος. Εδώ στο Χέιθαμ δεν έχω κάτι να δώσω, Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Τώρα πάμε πίσω στην Ράντβι. Δεν ξέρω αν θα μας στείλει το Wessex, γιατί ακόμα έχουμε στρατό. Ότι έχουμε. Α, θα πάμε μετά στον άλλον. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να γίνει. Θα δούμε. Δεν έχουμε σκοτώσει τον Άλφρεντ ή οτιδήποτε. Όχι. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι. Το τσιράκι το σκοτώσαμε μόνο. Α, μπράβο. Για πάμε. Έλα, baby. Να είσαι καλά και εσύ. Βγάλε και μια άλλη αποστολή. Ω. Ναι, ότι έπεσε το βασίλειο του Wessex. Τι υποτίθεται αυτό ήταν ο στρατός. Αυτό μας είπε τώρα. Μου ήταν κάποια καλά πολύ δυνατή βάση, ρε παιδί μου, και έπεσε και το... Όχι, φίλε, όχι. Μπήκε το κοράκι. Και από τη στιγμή που μπήκε το κοράκι... England pacified. Το τελειώσαμε. Την ουσία το τελειώσαμε. Έκατσε να μου, τι έχει... Δεν μιλάμε τον Alfred, δεν κάνω κάτι. Alliance map πρέπει να έχει φουλάρι τώρα, φιλαράκι. Ναι. Μας το είπε κιόλας. Oh yes. Άρα από περιοχές, γεια σας. Δεν έχουμε κάτι, δεν έχει άλλο. Κάτι άλλο. Αλλά μας είπε ότι μπορεί να συνεχίσουμε να εξερευνούμε και να κάνουμε side quests και τέτοια. Οπότε τον Alfred μπορεί να τον σκοτώνουμε εκτός campaign. Πολύ πιθανόν, γιατί όσον αφορά με το Order, που εντάξει τώρα μην γελιόμαστε, πολύ πιθανόν να είναι και ο Alfred εκεί. Ο Alfred είχε σκοτώσει όμως άτομα του Order, αν θυμάσαι. Γιατί προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν. Έχω κι άλλους πάντως, οπότε αυτούς μας έχουν πει και τα σκυλιά ότι μπορώ να τους σκοτώσω όποτε θέλω. Το θέμα είναι ότι εδώ μου λέει για να φτάσω 6 level. Αυτό είναι Archery Challenge είναι αυτό. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι για το... Μέσα εδώ πέρα στο, όπως το λένε. Ναι, εδώ είναι για το River που είχαμε κάνει τις προάλλες. Εδώ είναι το Festival, όπως και αυτό είναι για το Festival. Σωστός. Δεν έχει κάτι άλλο, φιλέ. Κάτσε, περίμενε τώρα. Δώσαμε την αναφορά. Δηλαδή, αν κατέβουμε κάτω εδώ πέρα, στο Winchester. Μα έχω δει ένα comment, μας είχε πει ένα συγκεκριμένα ότι όλους αυτούς πρέπει να ψάξουμε εμείς για να τους βρούμε πού είναι. Εντάξει, η βάση του Alfred εκεί είναι. Ναι, αλλά το πιο εύκολο είναι να σκοτώνεις αυτούς εδώ. Του Ζήλωτ,
που φαίνονται στο χάρτη. Παίρνει κάποια στοιχεία, μετά πα στον επόμενο, τον επόμενο, στον επόμενο, μέχρι να φτάσει στον τελευταίο. Δεν που λέγεται άδει. The Father. Τα λαβες. Αν έκανα παπά, ρε. Να δείξει. Τώρα. Ο πάπα. Δεν θέλω να το δείξει γιατί. Η UBS αυτό κομμάτι δεν ήταν τελείως χαζό. Τέλος πάντων, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πολεμήσουμε μάγισσα. Μπορώ, έχω δύο μάγισσες να πολεμήσουμε. Οι μαγισσούλες είναι δυνατές όμως. Είναι δυνατές, θέλω να δω. Η μία είναι 3.40 από ό,τι θυμάμαι, η άλλη είναι πιο κάτω. Είχαμε 3.40, σκοτώσει, είχαμε σκοτώσει ήδη μία. Ναι, αυτές μας δίνουν τα κομμάτια της πανοπλίας του Thor. Αλλά το θέμα είναι για να πάρουμε και το σφυρί του Thor πίσω στην Νορβηγία. Πρέπει να έχουμε τερματίσει το game. Πιθανόν τώρα να μπορούμε. Οκ. Okay. Ναι. Θα τσεκάρω να δω ποια είναι τώρα. Είναι 3.40 ή πιο κάτω. Δεν ξέρω. Γιατί την 3.40 δεν ξέρω αν θα την έχω. Πιστεύω ότι θα την έχουμε. Ρε. Με λίγο ζόρι θα την έχουμε. Πάντως πιστεύω ότι το campaign ίσως μας βγάλει σε λίγο κάτι άλλο. Ρε. Έχω να κάνω άλλο ένα πραγματάκι με αυτό που μας είπαν με τα Animus. Αλλά θα το κάνουμε μετά τη μάγισσα. Παίξουμε λίγο ξύλο. Ωραία. Θα πάμε στο story. Ωραία. Δεν ξέρω αν διευκολύνει λίγο την κατάσταση πώς το έχουμε μέχρι τώρα. Πρέπει να είναι 3.40 να σου πω την αλήθεια. Πω, φίλε. Είναι τρεις μάγισσες νομίζω αυτές που έχει και ο Όντιν, σωστά. Παίζει. Νομίζω αυτές τέλεια. Πρέπει να είναι. King Lyrion. Τι λες, μωρί. Μια βόλτα ήρθαμε εμείς. Έλατε. Πας καλά. Όπα. Πόσα level είναι, πόσα. Ωραία, την έχω, δεν είναι κόκκινο. Α, οκ, ναι. Έλα. Ω, έχεις παίξει και τα δόρια, φίλε. Τώρα το παρατήρησα. Ναι, εννοείται πως βάζω τα δόρια. Έχεις πλάνο, μ' αρέσει. Ού, τι κάνει, ρε. Φίλε, witch είναι. Ω, moves, ε. Ω, και εσύ έχεις moves. Την έχεις easy, ρε. Την έχεις easy. Έλα εδώ. Πάρ' το κλωτσίδι. Ωραίος. Και τώρα με το δηλητήριο. Ω, θα φύγει, θα φύγει, θα φύγει έργο, ρε. Ω, καθ' κάνει, φύγε. Έφυγα. Ωραίος. Βάλε το τέτοιο μέσα, ρε. Απ' τη μάχη, απ' τη μάχη. Απ' τη μάχη βγήκε, ε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα μου κάνει άλλες κινήσεις, να φανταστώ. Ω, ναι. Λουσί. Ωραία, βαρέ κρεφνούς, ρε. Απλά τρέχεις εδώ, απλά τρέχεις, φιλέ. Θα μπορείς να την πλησιάσεις. Ω, με πλησιάσεις αυτή. Μπράβο. Το κλωτσίδι είναι τούμπα, νο. Φίλε, είναι πολύ γρήγορη, ε. Ρε, φίλε. Ου. Έλα. Shit, ήρθε. Oh, oh. Δεν έχουμε στάμινα, ναι. Στάμινα. Ναι. Μωρή. Ω, φίλε, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Την αφήσαμε πολύ λάσκα, μου φαίνεται. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και μου φάγει τις ζωές. Ω, κάτι έβαλε. Α, όχι, με τα μανιτάρια είναι. Μπράβο. Πού πας, μωρί. Πού πας, μωρί. Κλωτσίδι, κλωτσίδι! Έφυγες! Ου, ξύλο! Ωρε, φίλε, ξέρεις τώρα το θέμα, πήραμε. Μας την πήκε χωρίς να κάνουμε τίποτα, ε. Πήραμε τα τέτοια εδώ του Thor. Ας τα δούμε λίγο. Τι μας έδωσε, δεν είδα. Αυτά εδώ. Θολός. Είναι αυτά. Thor's gone. Και στην ουσία αυτό εδώ, φιλαράκι μισό, γιατί έκανε λάθος, πάει με αυτό. Αυτό δεν είναι το Thor. Ωραίο είναι. Για να το ολοκληρώσουμε όμως, νομίζω πρέπει να φάμε
Πολύ καλό. Μάγισσες. Και χαρτορίχτρες. Και χαρτορίχτρες είναι τρεις. Ένα πίσω. Το σετ είναι πέντε. Τα άλλα δεν ξέρω που τα βρίσκω. Mm. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το order. Να πρέπει να σκοτώσω και αυτούς. Α, μπορεί. Παίζει. Ή μπορεί να είναι στο map, σε τίποτα κρυφά σε ντούκια, ξέρω εγώ. Δεν το θυμάμαι αυτό, να σου πω την αλήθεια. Μια μάγισσα κρύβεται κάπου εδώ πέρα, ξανά. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι. Μπορώ να πολεμήσουμε και εδώ πέρα ένα ζώο, δεν ξέρω τι είναι. Και να πάω εδώ να κάνω το άνιμους. Θέλεις να πάμε στο Beast, να δούμε τι είναι. Πάω στο Beast. Και θα κατέβουμε μετά για το άνιμους που λες. Εδώ ρε φιλαράκι, κάτι παίζει. Κάποιο λύκο έχει κάτω που παίζει. Κάποιο λύκο, λες να πολεμήσω. Κάποιο λύκο έχει φάμα. Όχι, ρε αγριόγατα. Να σου χέσω, το πέρασε για λύκο, ρε. Είναι κυπρισμένο, ε. Δύο. Είναι το μικράκι της. Ρίση. Λίγκας είναι, φιλέ. Λίγκας. Είναι το μικράκι και πιο ηλικιωμένο. Κάτσε. Ω, μπορεί να κατάνα, ρε. Ναι, είναι τεράστια. Είναι αυτό, ρε. Get over here. Πάρτι. Έλα, μικρούλι. Ωραία, κάτι τζαμπ που κάνει. Ωρισί. Να το. Πήγε από πάνω μου. Πώς το διώχνω. Ρίμ. Πώς το διώχνω, ρε. Ρε, πώς το διώχνω. Δεν ξέρω. Μάγκα, δεν ξέρω πώς το διώχνω. Ρε, τι μας έχει κάνει τώρα, ρε. Θα πεθάνουμε, ρε. Δεν ξέρω πώς το διώχνω. Απίστευτο. Τι μας έκανε το μικρό, ρε, φίλε. Ξανά. Πω, πω. Είχε σβέργο, μου φάγει τρεις ζωές μου, φάγει γεμάτες. Round 2. Έλατε κουφαλές. Ράφα το μικρό πρώτα. Εδώ, ας μοιραστείτε. Δεν είναι κάτι. Είναι δυνατά, ρε. Αμέ. Δεν πέφτουνε easy. Εντάξει. Έχεις γεράσει σε αργό, μωρέ. Εντάξει, κάτσε κάτω. Ω, πρόσεχε το μικρό πίσω. Όχι πάλι! Oh, shit. Εντάξει, το διώξα. Oh. Με την κολοτούμπα είναι. Oh. Το λαμόγιο. Έλα το! Πήγε. Κάνα έλα. Για φαντάσου να είναι το μεγάλο πάνω σου. Την κάτσα μετά. Κάτσι, ναι. Το μικρό φεύγει τώρα που να είναι. Ριπ, ριπ το μικρό. Ω, αυτό έχει νευριάσει όμως τώρα. Ωραίος. Άντε γεια και εσύ. Πέθανε με το κλωτσίδι. Άντε γεια και εσύ. Με το κλωτσίδι. Φίλε, αυτές οι αγριόγατες ήταν πιο αγχωτικές από τη μάγισσα. Ρε, έχει ξύλο, ρε. Ωραίο, μ' άρεσε που είχε. 4 skill points και ένα leather. Και με το head. Okay, κάτσε να βάλω τα skills και φύγαμε να κάνουμε το άνιμο στο τελευταίο που βρίσκεται εδώ κάτω. Πάμε στο νησάκι, φιλέ. Έλα, εδώ είμαι. Όπα. Όπα. Αυτό εδώ. Ωραίος, ωραίος. Explore. Λογικά όλο μπροστά. Κάτσε να δούμε. Θα πει τίποτα για αριθμούς. Κάντε explore, λέει anomaly. Πες το τελευταίο. Ο? Έτσι παίζουμε σε αυτό το κομμάτι. Να το. Εμφανίζονται. Και πρέπει να φτάσω πάνω κορυφή. Okay. Δεν είπε κάτι. Για και πάμε με λίγο. Αυτό. Δεν είπε κάτι, ρε Σιζόχαν. Λες να έχεις κι άλλο. Πολύ πιθανόν.
Αλλά μπορεί και όχι. Θα δούμε, θα δούμε. Αυτό εδώ το κόκκινο με καταστρέφει. Μωρή παιχτούρα. Εδώ. Ποιος. Στην ουσία έτσι κάνεις parkour, παιδί μου, και... Ναι, και ο Νικόλου έτσι κάνει. Ναι. Απλά είναι λίγο καλύτερος. Τι λες, ρε. Όχι! Ωραία. Ναι, ρε. Άλλος. Αυτά κάναμε με την άλλη παίκτρια, αλλά τώρα εφόσον είμαστε με τον Μπάζι. Ισχύει, ισχύει, ρε φίλ. Μπάζι μου τώρα, δεν μου άργησε. Με το θείο τον Λόκι. Παιχτούρα. Ωραία παιχτούρα. Που, άμα δεις, έχω κάνει κάτι πιο μυστήρια. Τώρα εδώ πέρα δεν μου έχει κάνει πολλά κολπάκια. Αλλά συνήθως με πάει σε τέτοιες τοποθεσίες που είναι... Ναι. Έτσι ωραία γύρω γύρω. Πρέπει να υπάρχει και κόκκινη θάλασσα, καταλαβαίνεις, γιατί δεν ήταν αρκετά δύσκολα, ας πούμε. Άρα μην αγχώνεσαι, έχω και δεύτερη ζωή. Είδα ρε, καρμύρι. Πάμε την πρώτη. Δεν πηδάει ρε. Γλιστράει το αρβιλάκι, πού έχει ρε. Λες σου πολύ. Γλιστράει, γλιστράει. Κοίτα πώς πάει εδώ με το πανεβαίνει. Καμία πρόσφυση, τίποτα. Ωραία. Καλός. Καλός, πολύ καλός. Να σου χέσω. Δεν ήθελα να πάω εκεί, αλλά πήγα. Ρε το σκύλο. Ω, πρέπει να φτάσω, είναι βλέπεις. Είναι ψηλά ρε φίλε, είναι ψηλά ρε. Τεράκτ. Ναι, ναι, απλά το κάνεις focus. Σε ένα τετράγωνο που δεν υπάρχει, ώστε να μπορείς να πατήσεις. Όπως αυτό μάλλον τώρα. Α, όχι, αυτό δεν μπροστά ήταν, αλλά... Αν το βγάλεις... Πότε το βάλω. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα. Να πάω έτσι κάτω. Ναι, θα κατέβεις και θα ανέβεις από εκεί δεξιά. Μετά... Δεν πιάνομαι. Δεν πιάστηκα. Εντάξει, θα με βγάλει πάνω. Ναι, αλλά. Ωραία, okay, θα ξαναδοκιμάσω. Και πού να ρίξουμε όμως το. Όχι. Δεν πιάνετε, δεν πιάνετε εδώ. Ω. Αυτό μπορεί απλά να το ρίξεις εδώ. Δεν είσαι εδώ απέναντι και θα πέσεις κάτω τώρα. Τώρα πρέπει να πέσεις. Ή να πηδήξεις, ξέρω εγώ. Ωραίος. Αυτό ήθελα να το κάνω αλλιώς. Βέβαια με βοήθησε το τέτοιο και το έκανα. Καλά. Τέλειος. Πέθανα. Πλάκα εδώ μας κάνει τώρα. Πρέπει να φτάσω στις κολόνες, λογικά. Κάνει κατευθείαν. Όχι εδώ. Α, είδες, μετά από λίγο, φεύγει. Πρέπει να ακούσεις τον ήχο. Πρέπει να ακούσεις τον ήχο, περίμενε. Να το, τώρα. Φεύγει. Πέφτω. Ωραίος. Αλλά τώρα εδώ πέρα ήρθε το τίτλο και με σκότωσε, οκ. Okay. Τώρα θέλει. Εδώ. Ακούσουμε τον ήχο και θα φύγει. Καλώς, καλώς. Αλλά πρέπει να τρέξω να προλάβω τη θάλασσα. Ναι. Αμάν ο τύπος τι έκανε. Αυτό ήθελα να κάνω από πριν, αλλά δεν πρόλαβα. Και αυτό είναι εκεί. Α, να μένεις και από εδώ, ωραίος. Ναι, είναι συνδυασμός τώρα εδώ. Ω, και πάσαμε και από τα κολονάκια. Πάμε, μωρή παιχτούρα. Κινεί το χτύρο, βλέπεις. Ναι. Θέλει focus. Εντάξει, τώρα αυτό με σχέση με κάτι άλλο που έχω κάνει πιο εύκολο. Κοντεύουμε πάντως. Δεν τα έχω δει τα άλλα. Αλλά είναι βατό, ας πούμε, κάπως. Ναι, δεν έχει. Ας πούμε αυτό με το που κάναμε που άνοιξε, στα άλλα είχε πάρα πολλά. Και πρέπει να κάνεις συνδυασμούς. Κατάλαβα. Όπως αυτό δεν το βλέπεις, πρέπει να κάνεις συνδυασμό τώρα. Δηλαδή... Ω, ναι, τώρα θέλει να παίξεις μπάλα, φιλέ. Mm.
Και έχει κι άλλο μετά εκεί πάνω. Καληνύχτα, εντάξει. Τώρα εδώ πάνω πρέπει να ανέβω. Πρέπει να ανοίξουμε αυτό. Να το βάλω κάπου αυτό, το περίμενα. Ναι. Θα συνδυάσω. Πάμε. Ωραία. Εδώ. Όχι. Ωραία. Αυτά δύο. Όχι, δεν το άνοιξα. Λίγο, ε. Για να τσακ. Έλα. Το πιάνει. Το πιάνει, αλλά δεν το κάνει. Λίγο δεξιά θέλει. Εκεί. Εκεί. Θέλει. Άρε, μπάζει. Μέρι σκύλε. Και τώρα με αυτό. Όχι, δεν το ρίχνω. Εδώ έχει. Θα πρέπει να ανοίξω εγώ κάτι τέτοιο. Ένα αλλά από αυτά, αλλά το θέμα είναι ποιο. Εδώ πάνω δεξιά έχει κι άλλο. Το πάνω. Όχι, το πάνω μπορεί να είναι για μετά. Ίσως. Δεν μπορείς να ανέβεις τώρα. Τι να κάνω. Περίμενε. Εδώ. Το. Για να είμαι λίγο πάνω. Δεν πάει πάνω. Για να... το άλλο μετά είναι και τα πάνω. Εδώ μπορώ να πηδήξω. Πιστεύω. Πηδήξει πού όμως. Νομίζω πως το έχω, νομίζω. Yeah. Όχι, δεν πιάστηκε αυτό εδώ τώρα. Πρέπει να... δεν πιάστηκε αυτό. Γιατί αυτό πάει μόλο το κάτω. Ωραία, οπότε ξανακατέβα κάτω στο κεντρικό. Ναι. Για να χτυπάς αυτό εδώ που είναι πίσω σου. Δηλαδή στρίψω. Όχι, πρέπει να κάνεις. Αλλά θέλω και το άλλο. Ναι. Πρέπει να πάω δεξιά, αλλά και έτσι γίνεται. Πρέπει η μεσαία ακτίνα να βαράει κάτσε, πίσω. Όχι, θα κάνω άλλο. Αυτό εδώ πάνω δεν πρέπει να βαράει αυτό εδώ. Γιατί μπορώ να το κάνω με αυτό εδώ πέρα που έχω τώρα εδώ. Δεν χτύπαγε αυτό. Το χτύπαγε πριν. Ναι, αυτό χτύπαγε. Τώρα το κάνει και έτσι, φαντάσου. Οπότε βάλει την ακτίνα εκεί πάνω να χτυπάει αλλού. Ναι, αυτό. Κοίτα, έχω κάνει ένα, δύο. Εγώ τώρα θέλω αυτό εδώ. Οπότε την ακτίνα θα τη βάλω να βαράει αυτό, παράδειγμα. Ναι. Αλλά για να το κάνω αυτό... Πρέπει να το γυρίσουμε πάλι. Πρέπει να το φτιάξω λίγο, ναι, και μετά. Ωραίος εκεί. Καλό, μαρέ. Βάλε αυτό. Εξή. Όχι, και αυτό μπορεί να το χτυπάς. Την ακτίνα. Ναι, και αυτό μπορεί να το χτυπάς με την τριπλή ακτίνα. Με την τριπλή. Όχι. Αυτά τα δύο θέλεις. Άκυρο. Αυτά τα δύο θες. Η τρίτη είναι που, που έρχεται η ενέργεια. Σωστό. Οπότε νομίζω το έχεις κάνει καλά. Νομίζω πως είναι εντάξει. Πάμε να δούμε. Ναι, όλα τα βλέπω. Τώρα, αν με βοηθάει να ανέβω, καλώς. Ωραίος με στιγμής. Αυτό έτοιμο είναι. Ναι, ανέβηκα. Ναι. Όχι. Κερατά, χες. Έχω και ένα άλλο. Που νομίζω ξέρω τι είναι. Θα αφήσω λίγο αυτό το τελευταίο. Να μετακινηθεί. Όχι, πάει κάτω. Μπορεί να πάει πιο πάνω. Όχι. Το πάει όμως πάνω. Πάει κι άλλο. Ναι. Τώρα ωραία. Νομίζω μπορώ. Ωραία. Κοίτα μπαλίτσα που παίξες. Είναι καλότερο σε αυτά τα κομμάτια, ρε. Τώρα εδώ πέρα λίγο... Μας άφησε λίγο να σκεφτούμε. Ενώ μέχρι τώρα ήμασταν κομπλέ όλα εύκολα. Αν δεν μπήκες από εκεί.
Φίλε, φτάνουμε, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πού έχει... Ναι, ναι, δεν προλάβα να περάσω. Έχει και λέιζερ να πούμε. Πώς ψηλά πάει, δεν ξέρω. Πάει ψηλά πολύ. Να του. Βλέπεις, εδώ μιλάει... Όχι, έπεσα. Μιλάει στην ουσία ο Μπάζιμ τώρα, από το έχω καταλάβει, με τη γυναίκα του. The mad one has gathered... Τον ακούς, την ακούς φωνή. Ναι. Ο Μπάζιν. They all burned my brain. Όπα, δεν το είδα, sorry. Θα είμαστε μαζί ξανά, λέει. Στην ουσία αυτό θέλει να κάνει με το staff, λογικά, ε. Ναι. Με το σουτσάκ. Να περάσει το firewall. Πήρε λίγο τα δάχτυλα, δεν είναι κάτι. Ως. Τώρα, δέμε, φιλαράκι. Ω, δεν το είδα καν. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Να σου πω την αλήθεια, δεν πίστευα ότι φτάνει μέχρι εκεί. Τι μας παίζει τώρα. Οκ, εδώ μπροστά. Ωραίο άλμα. Μπράβο. Πρέπει να το περιμένουμε σε ένα σημείο. Ναι, πρέπει να το περιμένουμε. Το θέμα είναι πού και τι εδώ τώρα για να... Εδώ είμαστε μέσα. Αυτός... Να κατέβει εδώ γρήγορα. Όχι, γιατί ανέβηκα ο Κάρμι. είναι και το μέσα. Πρέπει να είναι όλος ο κύκλος. Πρέπει να μένω έξω. Πρέπει να μένω στο μπλε. Δηλαδή και τώρα εδώ που είμαι με καίει. Ενώ εδώ όχι. Περιμένεις να κατέβει. Ναι. Όπου υπάρχει τα κόκκινα τα μέσα, βαράει. Ακριβώς. Έλα, Μπάζι. Ωραίος. Και περίμενε να κατέβει ξανά. Ναι, το περιμένω. Και τώρα, επειδή είμαστε πολύ ψηλά, κάνει πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι είμαι ασφαλής, δεν φτάνει μέχρι εδώ. Δεν φτάνει τόσο ψηλά, ναι. Ναι, δεν φτάνει. Φαίνεται και στο πάτωμα. Ναι. Αν ήταν κόκκινο... Μάγκα, εδώ είμαστε. Τελευταίο. Για να δούμε. Τέλειος. Είναι το τελευταίο άνιμους ή έχω κι άλλα. Νομίζω δεν είναι τελευταίο. Όχι, είναι. Είναι, φιλαράκι. Θα δούμε το secret ending. Oh. Τον είδες. Μπάζι πήρανε. Και η Loki. Να τον Όντιν. Εμείς. Τιρ. Τορ. Όλοι. Κάτσε, τι έχει γίνει πίσω, ρε. Τι μέρος είναι αυτό. Έρω. Το είχαμε δει και στον υπολογιστή, αν θυμάσαι αυτό, ένα σκηνικό. Μωρά ήταν αυτά. Πάση, ρε. Δεν έχω καταλάβει, φίλε, πού είναι τώρα. Ναι, ούτε. Να το. Νομίζω ένα τέτοιο το είχαμε δει. Αυτό το σκηνικό εδώ. Ναι. Μήπως μεταφερθήκαν αλλού. Μπήκε μες στο φρέφος. Τι έγινε τώρα με τα μωρά. Τι το κάναμε, Death Stranding. Είναι τέλεια. Παίζει απλά να μεταφέρονται. Αυτό. Και το αίμα του πάει εκεί, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι. None may follow. Loki least of all.
Ου, να μην ακολουθείς κανείς, λέει, ειδικά ο Λόκι. Ω, φιλαράγια, νομίζω ότι ο Λόκι όμως... It is done. Now, to face our end. Ρε, πού πάνε τώρα. Βλέπεις τι σπαθιά έχουνε. Τα βλέπεις. Είναι φευγάτα τα πράγματα, ρε. Ω! Ο Λόκι. Κι όμως ο Λόκι, φίλε, δεν... Θα το κάνει και αυτός, ρε, φίλε. Γι' αυτό επέστρεψε στην ουσία. Γι' αυτό επέστρεψε, ναι. Ναι. I will find you, Medway. Αυτό. On the far side of Outdoom. Ψάχνει τον Όντιν. Ναι. Ουσιαστικά. Ήταν να μην το κάνει αυτός όμως. Ακ. Ναι, Όντιν είπε να... Ειδικά ο Λόκι. Άρα, φιλαράκια, αυτό ήταν το secret ending. Και μας δείχνει το τι... Πώς φύγαν οι θεοί από εκεί. Μπράβο, πώς επιστρέψανε στην ουσία. Τι λες τώρα, ρε, πώς φίλε. Πώς επέστρεψαν, ναι, αυτό ακριβώς. Περίεργο τώρα. Πολύ ψαρωτικό όμως. Δεν ξέρω με τώρα με το τέλος... πώς μπορώ να καταλήξω στο τι... Σε τι συμπέρασμα βγαίνουμε, γιατί στην ουσία μας αφήνει ελεύθερους, δεν έχουμε κάνει κάτι. Μόνο τον. Πώς τον είπαμε τον τελευταίο, κόλλησα. Ποιον, πού? Που πολεμήσαμε. Που άλλαξε γνώμη και έλεγε θα αλλαξοπιστήσει. Κόλλησα τώρα. Ο Guthrum. Α. Θυμάσαι, δηλαδή, μας το άφησε τελείως ένα κομμάτι ότι δεν πήραμε την Αγγλία, δεν σκοτώσαμε όλο το Order. Δεν έπεσε το μεγάλο κεφάλι μετά με όμως, μένα αποστολή. Μετά όμως είπε ότι όταν γυρίσαμε στη Ράντβη ότι πήραμε όλη την Αγγλία. Λέουν όλη η Αγγλία είναι δικιά μας. Το έγραψε. Ναι, αλλά όμως ο Άλφρεντ και γενικά ο ζουν Άλφρεντ τώρα, ακόμα. Επειδή του σκοτώσαμε πάρα πολύ στρατό, μπορεί να κρύβεται, ρε φίλε. Και σε αφήνει ελεύθερο σε free roam να του σκοτώσει. Λέω, άμα τον βρεις. Σου δώσει άλλη επιλογή να κάνει κάτι με τον Άλφρεντ. Γιατί ο Άλφρεντ είναι βασικό κεφάλι. Πιθανόν να είναι και το μεγάλο. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Φανταστείτε ότι το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε ήταν ο επίλογος και δεν το καταλάβαμε. Ναι, αυτό μπορώ να πω, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή... Τελείωσε το story χωρίς καν να το καταλάβουμε. Ήταν τελείως απότομο. Και σε αφήνει μάλλον να δεις τις δικές σου, ας το πούμε, σκέψεις. Δεν ξέρω, με λίγα λόγια δεν νομίζω ότι το έχουμε πάρει τελείως όλη την Αγγλία. Γιατί κάναμε, ναι, μεν συμμαχίες. Ρίξαμε τη μεγάλη δύναμη που ήταν στην ουσία ο Άλφρεντ και από εκεί πέρα όλοι σπάσανε. Οπότε όλοι είναι χώρια, απλά έχουμε καλές σχέσεις. Ναι, από εκεί και πέρα όμως όσοι έχουν τα βασίλεια, είτε Νορβηγοί είτε Δανείοι, οι περισσότεροι. Δικοί μας, το πούμε. Δικοί μας. Αυτό είναι ότι έχουμε πάρει όλη την Αγγλία. Πάντως σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα παιχτούρες να μας γράψετε εσείς τι καταλάβατε. Ποιοι έχετε παίξει το παιχνίδι, τι έχετε δει παραπάνω, τι έχουν γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε ακόμη. Εντάξει, το ένα στάνταρ είναι στην ουσία να σκοτώσουμε όλους του Order, ώστε να δούμε εκεί τι άλλο θα μας πει για το story. Λογικά μπορεί να, κάτι να μας πούνε, δεν μπορεί να μην μας πούνε τελείως τίποτα. Να μας γράψετε τη δικιά σας άποψη, το τι έγινε με τον Όντιν, τον Thor, με τίποτα αντικείμενα. Κάποιοι είναι κάποιοι μυστήριοι ζωχανέρου που τα ξέρουν πολύ καλύτερα. Τα έχουν ψάξει. Τα έχουν ψάξει, εννοείται. Είναι μεγάλο game, έχει πολλά πράγματα. Να μας γράψουν ένα έτσι κείμενο βαρβάτο, να το διαβάσουμε. Μπας βγάλουμε και εμείς στο μυαλό μας μια παραπάνω έτσι άκρη γενικά για το game. Αυτά, παιχτούρες. Κλείνουμε εδώ. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μεγάλη σειρά. Θα έρθουν και άλλες προφανώς. Εννοείται. Και γι' αυτό μπορούν να μας πούνε και ιδέες άλλωστε. Οπότε, παιχτούρες, τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε όλοι μα όλοι καλά. Γεια χαρά από εμάς. Γεια χαρά σε όλους.